Στα χέρια των ανδρών του τμήματο προστασία ανηλίκων τη ασφάλεια Θεσσαλονίκη έπεσε ένα 43χρονο ιδιωτικό υπάλληλο για τα αδικήματα τη αποπλάνηση παιδιών και τη πορνογραφία ανηλίκων. Προηγήθηκε καταγγελία των γονέων μια εξάχρονη, σύμφωνα με την οποία ο 43χρονο την Κυριακή του Πάσχα, σε περιοχή του Κυλκή, προέβη βάρο τη σε ασελγής πράξη. Τον είχαν καλέσει μαζί με άλλου φίλου και συγγενεί στο οικογενειακό τραπέζι και εκείνο εκμεταλλεύτηκε το γεγονό, απομάκρυνε το κοριτσάκι σε ανύποπτο χρόνο και ασέλγησε σε βάρο του. Επιπλέον, από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφτή συνομιλούσε και αντάλλασε φωτογραφίε πορνογραφικού περιεχομένου στο Facebook με ένα 17χρονο κορίτσι κατά το τελευταίο έτο περίπου, το οποίο διέμεινε σε περιοχή τη Καβάλα. Έπειτα από έρευνε που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή και στο σπίτι του 43χρονου δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, σε έναν εκ των οποίων διατηρούσε το παραπάνω υλικό, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα και κινητό τηλέφωνο, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για την περαιτέρω εξέτασή τους. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Ισαγγελέα Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Εξεχνιάστηκε ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Αστυνομικού Σταθμού Ευλάλου τη διεύθυνση αστυνομία Ξάνθης κλοπηδί κυκλουμό το του, που διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα έω την Τετάρτη στη Ξάνθη. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο 47 χρονών με που για κλοπή. Αναλυτικότερα, το πρωί τη Πέμπτη εντοπίστηκε στο Εύλαλο Ξάνθη να οδηγεί δίκη το το οποίο όπω προέκυψε είχε αφαιρέσει λίγε μέρε πριν από την πόλη τη Ξάνθη. Κατασχέθηκε το παραπάνω δίκυκλο προκειμένου να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ στην προανάκριση ενεργεί ο αστυνομικό σταθμό Ευλάλου -ξάνθης συνελήφθησαν στην Κομοτινή την Παρασκευή από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτινή και της Ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας 33χρονος και μία 31χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 31χρονη διότι την εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα, το οποίο όπω προέκυψε είχε αφαιρέσει λίγη ώρα νωρίτερα από κοινού με τον 33χρονο από την πόλη τη Κομοτινή. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί τη ομάδα Δία εντόπισαν και συνέλαβαν τον 33χρονο. Κατασχέθηκε το όχημα το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Σημειώνεται ότι και οι δύο δράστε έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τι αστυνομικέ αρχέ για απόπειρα ληστεία, ενώ οι 31χρονοι είχε απασχολήσει και για κλοπέ. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στην κυρία Σεγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπη, ενώ την προανάκριση ενήργησε το τμήμα ασφάλεια Κομοτινή. Εξεχνιάστηκαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και έρευνε των αστυνομικών του τμήματο ασφάλεια Ξάνθη, μια διάρρηξη επιχείρηση και δύο απόπειρε που διαπράχθηκαν τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Τετάρτη στην πόλη τη Ξάνθη. Συνελήφθη την Τετάρτη το μεσημέρι στην Ξάνθη ένα 21χρονο, σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διαγεκριμένε περιπτώσει κλοπή. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, διότι όπω προέκυψε, προχθέ τι πρώτε πρωινέ ώρε διέριξε επιχείρηση στην Ξάνθη και αφαίρεσε από την ταμιακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει άλλε δύο επιχειρήσει, χωρί όμω να τα καταφέρει. Σημειώνεται ότι ο 21χρονο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τι αστυνομικέ αρχέ για το ίδιο δίκημα. Ο συλληφθή οδηγήθηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθη, ενώ την προανάκριση ενήργησε το τμήμα Ασφάλεια Ξάνθη.